Κύριε Αποστολίδη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, γεια σας. Είστε καλά? Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, από όσο ξέρω, καλά είμαι, εντάξει. Μια χαρά, πάντα καλά να είστε. Είπατε και προχθές ότι ζείτε στο ποδόσφαιρο και κοντά στον ΠΑΟΚ 50 χρόνια, πόσο είπατε? 55? Από το 1963. 55. 55 είναι. Ούτε σε ιδέα δεν υπήρχαμε τότε. Είχε μια διακοπή 5 χρόνια στην Αμερική, αλλά... Ναι, ναι. Έχετε ζήσει τα πάντα. Έχετε ζήσει και τη δεκαετία του 70 που λέγεται, εμείς δεν τη ζήσαμε, ότι και χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη προβολή γινόταν πράγματα και θαύματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και όμως από ό,τι καταλαβαίνω, αυτά τα οποία γίνονται φέτος σας ξαφνιάζουν και τα θεωρείτε πρωτόγνωρα. Δηλαδή ακόμα και εσείς νιώθετε μεγάλη έκπληξη και οργή ίσως. Θα μας πείτε εσείς. Είναι γεγονός. Καταρχάς και πριν τη δεκαετία του 70 μαζί με τον Γιώργο τον Κούδα, σαν πιτσιρικά δεν ζήσαμε το ελληνικό πρωτάθλημα και τη δεκαετία του 60, το δεύτερο. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Πραγματικά είναι αυτά που γίνονται φέτος, ειδικότερα προς το τέλος, δηλαδή μιλάμε για τα παιχνίδια, το συγκεκριμένο Ολυμπιακό και ΑΕΚ, και όλη αυτή η ιστορία που επακολούθησε, ας πούμε, από όποια τομέα και να το δει κανείς, δηλαδή από επικοινωνιακά, δικαστικά, οτιδήποτε άλλο εκτός αγωνιστικά, πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο, το ομολογώ. Θα ρίχνατε κάπου συγκεκριμένα το βάρος, δηλαδή ποιος φταίει κυρίως και υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση του ΠΑΟΚ, πρόσωπο, ομάδα, κατάσταση? Κοίταξε, έτσι, το βασικό είναι ότι καταρχάς και στα δύο σημεία το εργαλείο ήταν η διαιτησία. Και η διαιτητική συμπεριφορά, ας πούμε, των ανθρώπων αυτών. Το εργαλείο ήταν αυτό, γιατί αυτοί δεν λειτουργούν από μόνοι τους. Οπωσδήποτε τώρα ελέγχονται, καθοδηγούνται, χρησιμοποιήστε το ρήμα θέλετε. Υπάρχει ο πίσω αυτό το λέω πολύ τελευταία και αρχίζω να κουράζομαι και εγώ ίδιος, αλλά υπάρχει γενικότερα το κατευθυνόμενο των λεκανοπεδίου. Εξαιρέστε, δεν εννοούμε τους ανθρώπους, τους Αθηναίους, τους πολίτες, τους συνέλληνες, εν πάση περιπτώσει. Εννοούμε τους ανθρώπους που διαφεντεύουν το λεκανοπέδιο την Ελλάδα. Επιχειρηματικό και πολιτικό λόμπι ουσιαστικά, αυτό είναι, κύριε Αποστολή. Τα συμφέροντα, ναι. Έτσι. Υπάρχει λοιπόν ένα τέτοιο λόμπι, το οποίο η προσέγγιση του γενικότερα προς την περιφέρεια, δεν μιλάω μόνο για Θεσσαλονίκη, μιλάω για όλη την ελληνική περιφέρεια. Η προσέγγιση του λοιπόν είναι, ας το πούμε με έναν όρο, η μονοφαγία. Και όταν δουν, ας πούμε, και μιλάω, δεν μιλάω μόνο για το ποδόσφαιρο, εγώ πιστεύω ότι είναι σε όλους τους τομείς. Και όσοι από εμάς έχουν ζήσει και έχουν επαγγελματικά ασχοληθεί σε επίπεδο πανελλήνιο μεταξύ Θεσσαλονίκης και Αθήνας, και στον συγκεκριμένο χώρο έχουν βιώσει την ίδια περίπου προσέγγιση. Η προσέγγιση λοιπόν είναι ότι μόλις δουν κάτι να αναπτύσσεται δημιουργικά και θετικά στην περιφέρεια, το κυνηγάνε να το καθαρίσουν εν τη γενέση. Είναι έτσι, το λέω απλά με δύο λόγια. Ο ΠΑΟΚ είναι το αυτό κύριο πρόβλημα ή ο Σαββίδης ή και τα δύο μαζί? Ο ΠΑΟΚ οπωσδήποτε, γιατί αυτό το θέμα είναι διαχρονικό. Έτσι είπαμε, ζήσαμε 55 χρόνια μέσα στον χώρο αυτό και άλλοι ζήσαν και περισσότερα από εμάς. Αλλά είναι διαχρονικό, είναι ο ΠΑΟΚ σίγουρα, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια δύναμη ανέκαθεν, η οποία ήταν ποδοσφαιρικά μία από τις μεγάλες, να μην πω η μεγαλύτερη δύναμη του λεκανοπεδίου που απειλούσε αυτήν την ιστορία. Αλλά αυτό πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια έχει επιταθεί πάρα πολύ και λόγω του κ. Σαββίδη, τον οποίο δεν τον βλέπουν καθαρά σαν ποδοσφαιρικό παράγοντα, πιστεύω, τον βλέπουν γενικότερα έναν επιχειρηματία από Ρωσία, ο οποίος ήρθε εδώ και ειδικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, δει πάρα πολλά χρήματα και δημιουργεί ένα σωρό θέσεις εργασίας, είναι δηλαδή μια θετική, πολύ θετική ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα, και αρχίζει λοιπόν το λόγο που λέγαμε στην Αθήνα, σου λέει πάει να μας χαλάσει την πιάτσα, κάπως έτσι να το πούμε απλά. Ναι, βέβαια, μέχρι τώρα δεν έχετε κανείς λεφτά εδώ. Υπήρχε μια υποανάπτυκτη... Ναι, και τι κάνει αυτό τώρα, πάει να αλλάξει το θέμα? Ακριβώς. Δεν γίνεται. Κάπως έτσι είναι.
Ποδοσφαιρικά, κύριε Αποστολίδη, είστε πεπισμένος ότι έτσι πως κύλησε και τελειώνει η χρονιά, η πραγματικά καλύτερη ομάδα δεν παίρνει το πρωτάθλημα? Κοίταξε, να μιλήσουμε ειλικρινά, έτσι. Ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ ήταν οι δύο καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος, αυτό νομίζω αυτό δεν διαφωνεί κανείς. Ήταν διαφορετικές ομάδες παικτικά, έτσι, δηλαδή το στυλ, το σύστημα, το... Ο ΠΑΟΚ, να το πω πώς να το πω, ο ΠΑΟΚ είχε ένα πολύ πιο όμορφο, δημιουργικό... Πιο ποιοτικός ο ΠΑΟΚ. Πιο σκληρή η ΑΕΚ. Του αρέσει στον κόσμο, έτσι, στο ναι, ναι, ναι. Γιατί το αφήνω αυτό θέλει. Η ΑΕΚ ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία όμως ήταν μια ομάδα από την αρχή, μια ομάδα προπονητή, μια ομάδα σύνολο, μια ομάδα η οποία είχε μια συμπαγή κατά σε όλες τις γραμμές. Και μια ομάδα που είχε επιτρέψει μου λίγο την έκφραση, μια ποδοσφαιρική μπουκιά μες στο γήπεδο, ναι. Την οποία γνωρίζουμε όλοι από πού προήρθε, από το περιβάλλον της ομάδας που είναι κάπως έτσι. Αν θέλετε να παραλληλήσουμε λίγο τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, εγώ θα έλεγα σαν τους παλιούς αρχαίους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς, ο ΠΑΟΚ είναι ο ιωνικός ρυθμός, η ΑΕΚ είναι ο δωρικός. Ναι. Ναι. Αλλά σαφώς όμως εκείνο που αρέσει ο κόσμος, ο φίλαθρος, ο παδός να βλέπει δηλαδή σαν μπάλα, σαν ποδόσφαιρο, είναι, θα έλεγα, ο ΠΑΟΚ. Ναι. Αντιδράσατε προσωπικά στην έκφραση, στις εκφράσεις του κυρίου Μελισανίδη, ακόμα και αυτό σας εκνεύρισε, αν και επαναλαμβάνω είστε ήπιος άνθρωπος, εκφράσεις που σίγουρα προκαλούν ειδικά αυτό το κλίμα, ειδικά αυτή την περίοδο. Και το απαντήσατε. Κοίταξε, να σου πω, καταρχάς σαν, έτσι, σας μιλώ ειλικρινά, προσωπικά σαν άνθρωπος αισθάνθηκα την ανάγκη να εκφράσει μια διαμαρτύρια για αυτή την προσβλητική έκφραση, όπως την εννοεί ο κύριος Μελισανίδης προσβλητική, γιατί η ομάδα δεν είναι σωμα τίποτα, υπάρχει μια άλλη ιστορία. Έτσι, είναι μια κοινωνική ομάδα που έχει τον πολιτισμό της κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, με την έννοια που την έδωσε ο κύριος Μελισανίδης και την λίγο πολύ είναι γνωστή, ίσως και λάθος παντού, είναι προσβλητική. Αναγκάστηκα λοιπόν, αισθάνθηκε ομάδα την ανάγκη να εκφραστώ και να πω ότι δεν το δέχομαι, ρε παιδί μου, αυτό. Και όχι μόνο για μένα, αλλά και πιστεύω και για τα περισσότερα, όλα τα μέλη της οικογένειας του ΠΑΟΚ, από τον απλό φύλαθρο μέχρι τον πρόεδρο. Ναι. Κύριε Αποστολίδη, επειδή πάντα μας αρέσει να κάνουμε... Ναι, ναι. Συμπτωματικά είναι πριν γνωστοποιηθεί η απόφαση της έφεσης. Οπότε... στην ανάρτηση σαν σημείο, εκτός από το σημείο της διαμαρτυρίας αυτής, ήταν και κάποια άλλα σημεία που είχαν να κάνουν με άλλα θέματα συναφή. Ναι. Επειδή πάντα μας αρέσει να κάνουμε αυτοκριτική, τουλάχιστον εμείς εδώ, σε όλο αυτό το διάστημα θεωρείτε ότι κάπου θα έκανε λάθος ο ΠΑΟΚ, ποια μπορεί να ήταν τα πιο μεγάλα λάθη που έγιναν και μπορεί να τα πληρώνει? Κοιτάξτε, παιδιά, και εσύ εδώ και ο Σταύρος, είστε έμπειροι και πολλά χρόνια στον χώρο αυτό και παοξίδες. Θεωρώ ότι, ελπίζω μάλλον, ότι με τη λήξη της σεζόν, ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμό, σαν ΠΑΟΚ, σαν ομάδα, σαν ΠΑΕ, οπωσδήποτε θα κάνει έναν απολογισμό της χρονιάς, ναι. Και ελπίζω τον απολογισμό να γίνει και μια ουσιαστική και ρεαλιστική αυτοκριτική. Γιατί, αν μου επιτρέπετε να πω, με λίγα λόγια, η αδικία από, όπως είπαμε προηγουμένως, από το λεκανοπέδιο ήταν κατάφορη. Ήταν μεγάλη, ήταν μια αδικία που μας πίκρανε, μας θύμωσε, μας απογοήτευσε. Αλλά θεωρώ ότι κάποια πράγματα που γίνανε εκ μέρους του ΠΑΟΚ ή κάποια πράγματα που δεν γίνανε εκ μέρους του ΠΑΟΚ, δώσαμε την μπάλα στο δεξί τους. Ναι. Αυτά όμως δεν θα ήθελα να τα πούμε, λέτε δηλαδή τον Ιούνιο να τα πούμε. Νομίζω ναι, νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να τελειώσει η σεζόν και εγώ εύχομαι και πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει τον απολογισμό, θα κάνει την αυτοκριτική του, πάντα με την έννοια του να, όχι για να κατηγορηθεί κανείς, έτσι, απλώς και μόνο ναι, να κατηγορηθεί, ναι. Οτιδήποτε, αλλά με την έννοια να
διορθωθούν κάποια πράγματα για να μην ξαναγίνουν και του χρόνου. Η σκέψη για το τελικό κυπέλλου ποια είναι, γιατί εδώ υπάρχει κάτι πολύ δύσκολο μπροστά μας. Κοιτάξτε, εγώ είμαι, σαν άποψη έχω την εξής, ότι ακούω και υπάρχουν πολλοί που λένε ότι ξέρω εγώ μετά από όλα αυτά που γίνανε ο τελικός θα πάμε, θα μας φάξουν, θα γίνει ο χαμός, θα γίνει το ένα, δεν μπορεί να το αναλάβει η αστυνομία, ότι το ένα το άλλο. Mm-hmm. Η δική μου άποψη είναι ότι τουλάχιστον σαν από εδώ πάω, θεωρώ έτσι, ότι δεν πρέπει να γίνει οτιδήποτε παρά να κατέβει η ομάδα στον τελικό και να κατέβει και να κατέβει και με... και με σύνεση, με ψυχραιμία και με φιλοδοξία και με θυμό, δημιουργικό θυμό όμως. Ναι. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα που είπατε. Και... μεγάλη κουβέντα. Και θα το αναλύσουμε μετά. Πείτε. Το δημιουργικό θυμό. Βεβαίως. Γιατί βεβαίως, ναι. Άλλο είναι... Ξέρει, αυτό είναι μια φιλοσοφία ολόκληρη. Εντάξει, ναι, εύκολα το λέμε, έτσι πρέπει και πρέπει. Όχι, να περάσει. Όχι, για την ομάδα το φοβάμαι περισσότερο, γιατί οι παίκτες του Άρη χειρίζονται θυμό. Εντάξει. Έχουμε δει 2-3 παίκτες στο προηγούμενο παιχνίδι και συγγνώμη κύριε Κουστολίδη, αλλά είναι εκνευρισμένοι με τη διαιτησία από την αρχή. Ο εκνευρισμός που προκαλείται από όλα αυτά τα γεγονότα θα πρέπει να γίνει δημιουργικός. Όχι να πάμε στην Αθήνα και να φάμε κόκκινη στο 8 και να χάσουμε το τελικό. Σημαντικότατο αυτό, και ξέρεις, Σταύρο, το να το λέμε αυτό έτσι σε μια συνέντευξη, σε μια έτσι, ραδιοφωνική συνέντευξη συζητώντας, είναι εύκολο το, ναι, το ναι. Δύσκολο είναι. Αυτή η αντιμετώπιση αυτού του θυμού για να γίνει λογική πρέπει να γίνει... Να δουλέψει ο οργανισμός πάνω σε αυτό. Πρέπει να χτιστεί από το περιβάλλον της ομάδας. Ναι. Όπως επίσης, θα έλεγα εγώ ότι αυτά τα 4 γράμματα τα οποία διαχρονικά οι φύλαθλοι και οπαδοί μας έχουν δώσει μια τετράδα διαφορετικών ενιών από το Πανθεσσαλονίκη ως αθλητικός όμιλος και στον οποίο δώσανε την περηφάνεια, την αντίσταση, το όνειρο και την κατάκτηση. Θα μείνω στην αντίσταση και θα πω παράλληλα με αυτό που είπαμε πριν, ότι η αντίσταση πρέπει να υπάρχει στον ΠΑΟΚ, που είναι γεννημένος στην αντίσταση, αλλά πάλι δημιουργική αντίσταση. Λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον στο οποίο κινείσαι. Mm-hmm. Και μην υπολογίζοντας αυτά που λένε οι ανταγωνιστές, οι οποίοι παραδοσιακά δεν έχουν διάθεση να είναι ανταγωνιστές πραγματικοί. Εντάξει. Εμένα, αυτή είναι η ένστασή μου με τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Για να κλείσουμε, συμφωνείτε ότι το πιο αισιόδοξο από όλα είναι ότι υπάρχει μια πραγματικά πολύ καλή ομάδα και έχουν μπει καλές βάσεις για την επόμενη χρονιά για Ελλάδα και Ευρώπη. Εγώ λοιπόν πιστεύω, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό και επαυξάνω, εγώ πιστεύω ότι και πάλι σαν πάω και είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση, δηλαδή μας συμβαίνουν πράγματα τα οποία μας φέρνουν σε θέση πολύ δύσκολη, και όταν λέω όλους μας, περισσότερο και την ΠΑΕ και τον ιδιοκτήτη. Mm-hmm. Επομένως εγώ θα έλεγα εκείνο, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον στο οποίο κινείσαι, έτσι, σαν κινείσαι ένα ελληνικό πρωτάθλημα που είναι αυτό. Ναι. Επομένως, πρακτικά, αυτό που θέλει να συνεχίσεις και να κτίσεις διαχρονικά και να πρωταγωνιστείς σε Ελλάδα και έξω κάποια στιγμή, θα πρέπει να έχεις αυτή την τάση, δηλαδή να κάνεις δύο πράγματα συγκεκριμένα στον κατ' την άποψή μου. Πρώτον, να συνεχίσει να φτιάχνει μια καλύτερη ομάδα, να μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα σε αυτές τις συνθήκες, και να κάνει την αντίστασή σου, τη δημιουργική αντίσταση. Δηλαδή, παράδειγμα, φέρε το ΒΑΡ, πιάσε την ΕΠΟ, πιάσε την πολιτεία. Ο κύριος Σαββίδης είναι ένας πολύ μεγάλος επιχειρηματίας που σίγουρα γνωρίζει από αυτά και σίγουρα έχει τρόπους του. Mm-hmm. Πιάσε την πολιτεία. Πιάσε την ΕΠΟ, πιάσε τους υπεύθυνους και κοίταξε λίγο και τον τρόπο που θα σχέσει μαζί τους, ούτως ώστε αυτοί είναι αυτοί που μπορούν να δημιουργήσουν νομοθεσία και πραγματοποίηση της νομοθεσίας, ούτως ώστε αυτά τα παράσιτα, τα εγκληματικά που υπάρχουν, τα ξέρουμε όλοι μας, να μπορέσει σιγά σιγά να τα ξέρεις. Μάλιστα. Κύριε Αποστολίδη. Ναι. Για το ποδόσφαιρο ρώτησα εγώ, για την ομάδα
αν πραγματικά νιώθετε ότι και με τον προπονητή συγκεκριμένο έχουν μπει οι βάσεις, είπατε πάλι για την, για την διαιτησία, να επαναλάβω, ποδοσφαιρικά αισθάνεστε ότι μπορεί να υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία ότι και του χρόνου ο ΠΑΟΚ θα είναι ο καλύτερος? Και να συμπληρώσω εγώ, πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ τελικά πρέπει να δώσει μόνο εκεί βάρος, γιατί όπου αλλού και σε όποιο μέτωπο και να πάει δεν θα βρει ουσιαστικά πρόσφορο έδαφος ανάπτυξης? Παιδιά, συμφωνώ. Είπα και προηγουμένως ότι εκείνο που πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ να κάνει ακόμη καλύτερη ομάδα. Ναι. Να δημιουργήσει ακόμη καλύτερη ομάδα και από πλευράς έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, για να απαντήσω στην ερώτηση. Mm-hmm. Έχει πολύ καλή ομάδα. Να το πούμε στα γρήγορα ένα-ένα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο προπονητής δεν πρέπει να αλλάξει. Ναι. Πρέπει να συνεχίσει. Πρέπει να γίνουν έτσι 2-3 πολύ καλές και δυνατές προσθήκες στο ρόστερ. Από εκεί πέρα η ομάδα έχει τις δυνατότητες και σαν ομάδα παιχνικά, έτσι, αλλά και σαν σύλλογο, σαν ΠΑΕ, από όλες τις πλευρές και οικονομικά και όχι μόνο. Έχει τις προϋποθέσεις. Εάν επικεντρώσει λοιπόν την προσπάθεια στο να παρουσιάσει καλύτερη και δυνατότερη ομάδα και να την προσαρμόσει και λίγο προς την ελληνική πραγματικότητα, μέσα στο γήπεδο αγωνιστικά, λίγο πιο, αυτό που λέγαμε πριν, δηλαδή λίγο πιο έτσι έξυπνη μαγιά μέσα στο γήπεδο. Ναι, 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 ναι. Νομίζω ότι μπορεί πραγματικά, αρκεί να μην παρατήσει το αναπτυξιακό πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει ειδικότερα από φέτος, να συνεχιστεί αυτό, πιστεύω ότι πραγματικά μπορεί να ξεπεράσει πάρα πολλά από τα υπάρχοντα δεδομένα προβλήματα και φρένα που υπάρχουν στο σημερινό πρωτάθλημα. Και να σου πω και κάτι, mm-hmm. Δεν νομίζω ότι αν θέλει ο κύριος Σαββίδης και ο ΠΑΟΚ να παραμείνει στην ιστορία, να παραμείνει στο πρωτάθλημα με προοπτικές, ας πούμε, να πρωταγωνιστήσει, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, κατά την άποψή μου. Μάλιστα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.